Ενεργοποιήθηκε ξανά ένα έργο σημαντικό για την περιοχή τη Μάνη, που έχει να κάνει με την βελτίωση και συντήρηση τη ορεινή οδού, μιλέα Παναγιά Γιάτρισα, με προπολογισμό πάνω από 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποδέχθηκε ο πρώτο ε, προσωρινό ανάδοχο. Υπέβαλε παρέτηση. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στο δεύτερο. Η, η Επιτροπή Οικονομική σήμερα ενέκρινε αυτή την ε, ενέργεια. Βεβαίω όμω θα έχουμε και μια μικρή ακόμη καθυστέρηση διότι όλος ο φάκελος πρέπει να ξαναπάει στο ελεκτικό συνέδριο για έλεγχο. Με τη θετική αυτή εξέλιξη να σημειώνεται στη συνεδρία τη Οικονομική Επιτροπή τη Περιφέρεια Πελοπονίσου υπήρξαν και μια σειρά ακόμη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με οδικέ παρεμβάσει. Προ αυτή την κατεύθυνση εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξη και οι αντίστοιχε επιτροπέ διαγωνισμού. Τη βελτίωση τη πρώτη επαρχιακή οδού που είναι από τη Στούπα προ τον Άγιο Νίκονα. Θέλω να θυμίσω ότι πολλές, δύο εργολαβίες σημαντικές είναι σε εξέλιξη στα προηγούμενα τμήματα από τον κόμβο της Φωτεινής μέχρι την Κοσχάραγα και από την Κοσχάραγα μέχρι την Στούπα και η τρίτη αυτή εργολαβία το 1.115.000 πρόκειται, 1, 115 πρόκειται να βελτιώσει την οδική ασφάλεια από την Οικονομική Επιτροπή πέρασαν και οι αποφάσει που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των έργων για την ασφάλεια του δρόμου Πλατάνια μέχρι την πέτρινη γέφυρα τη Νέβα, όπω και για την βελτίωση και συντήρηση τεχνικών έργων και αποκατάσταση κατολιστήσεων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τη Περιφερειακή Ενότητα Μεσυνία. Προβλέπονται ασφαλτοστρώσει, στη θέα ασφαλεία, διαμόρφωση χώρων στάθμευση, καθαρισμό γεφυριών, μικρά τεχνικά τείχου αντιστήριξη επενδεδημένε οι οποίοι αυξάνουν και το εύρο, Εξελίξει υπάρχουν και για την βελτίωση τη 7η επαρχιακή οδού, που είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ, με προπολογισμό 8.700.000 ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό του διαγωνισμού και κατοχυρώθηκε πλέον οριστικός, όπως φαίνεται, ανάδεχος, ο οριστικό, όπω φαίνεται, ο οποίο προσέφερε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση 41,13%.